στις 13 Απριλίου του 1984, λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, η καρδιά του Διονύση Παπαγιανόπουλου σταμάτησε να χτυπά. Ήταν 72 χρονών και πέθανε μόνος του στο διαμέρισμά του, ένα διάρι στο κέντρο της Αθήνας. Γεννημένος στην Πελοπόννησο το 1912, ήταν το 7ο από τα 8 παιδιά του Σπύλιου και της Μαρίας. Ατίθασος αλλά καλός μαθητής, γράφεται στο γυμνάσιο το 1924. Μια μέρα θα ανακαλύψει τον Ηρόδοτο, πάνω στο χαρτί που ήταν τυλιγμένες κάτι σαρδέλες. Έκτοτε θα αγαπήσει τα κείμενα των αρχαίων και θα τα μελετάει μέχρι το τέλος. Όσο για το θέατρο, ο ίδιος θυμάται. Δεν είχα ιδέα από θέατρο. Στο χωριό ερχόταν πάντα ο Καραγκιόζης. Αλλά στην τελευταία τάξη του γυμνασίου ήρθε γυμνασιάρχης ένας νεοτεριστής. Δηλαδή κατήργησε την καθαρέμουσα και μας υποχρέωσε να γράφουμε στη δημοτική. Και έδωσε θεατρικές παραστάσεις και αθλήματα. Παίξαμε μετά μια παράσταση να ζει το Μεσολόγγι και απαγγελίες. Μου λέγανε μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λέω κάτι θα γίνεται. Θα οργανώσει θεατρικές παραστάσεις με τους συμμαθητές του και θα προσπαθήσει να πείσει τους γονείς του να τον αφήσουν να σπουδάσει θέατρο. Εκείνη όμως είναι ανένδοτη. Τελικά κατεβαίνει στην Αθήνα λέγοντας πως θα σπουδάσει δάσκαλος. Περνάει στη δραματική σχολή του Εθνικού, αποφυτά και αριστεύει και ο δάσκαλός του Εμίλιος Βεάκης στέλνει συγχαρητήριο τηλεγράφημα στους γονείς του. Εκείνοι νομίζουν πως ο Βεάκης είναι ο διευθυντής του ιεροδιδασκαλείου. Και όταν μαθαίνουν πως πρόκειται για ηθοποιό, χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Όμως ο γιος τους Διονύσης Παπαγιανόπουλος έχει βρει το ταλέντο του. Ναυσικά την εισόδε με θύμωνα γύρω το μύτιο. Είμαστε με εντικήτε ακιδέα σιγαλοέντα. Καλημέρα, Δεσποίνης Πετροβασίλη. Καλημέρα σας. Α, να μας συγχωρείτε, αρχίσαμε το μάθημα χωρίς να σας περιμένουμε. Δεν πειράζει κύριε καθηγητά, κάντε τη δουλειά σας, εγώ δεν παρεξηγώ, τώρα ξένοι είμαστε. Σιγά είπα, κάθισε καθ. Αν έδεσαι, σιγά μάθημα ξέρεις. Νέκρα και κασίδα. Μάθημα λέω, ξέρεις. Ξέρεις. Λέγε. Η πρώτη του συμμετοχή σε θεατρική παράσταση θα είναι το 1938, στον Βασιλιά Λίρ. Ο πόλεμος θα διακόψει τη θεατρική του πορεία και το 1941 ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος θα πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο. Το 1947 θα γυρίσει την πρώτη του ταινία και έκτοτε θα συμμετέχει σε 136 ταινίες και επί 46 χρόνια δεν θα κατέβει από το θεατρικό σανίδι. Ερμήνευσε ρόλους πολλούς και διαφορετικούς, συνεργάστηκε με τους καλύτερους σκηνοθέτες και πρωταγωνίστησε δίπλα σε όλους τους σημαντικούς ηθοποιούς μας. Κάπως έτσι μπήκε στις καρδιές μας για πάντα. Να αργήσετε με τα καλά σας. Γιατί? Η κόρη μου σας. Γιατί όχι? Έλα Παναγία. Μαύρε να αβάρχε. Γιατί εξάπτεστε? Αυτό είναι πολύ φυσικό. Ποιο είναι πολύ φυσικό? Τον αγαπήσει η κόρη σας. Είναι σε ηλικία έρωτας. Η κόρη μου ναι, εσείς όχι. Γιατί όχι? Στην ηλικία μας να αβάρχε. Στην ηλικία μας? Ποια ηλικία μας? Δεν πιστεύω να με έχετε για συνομιλικό σας. Εγώ είμαι γεννηθής το 1909. Και εγώ είμαι γεννηθής το 1912. Καλά. Για ένα ευτυχισμένο γάμο, τι σημασία έχουν 3 χρόνια διαφορά? Εμένα ρε θα παντρευτείς. Ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος ήταν άνθρωπος κλειστός, χαμηλών τόνων, ιδιαίτερης ευαισθησίας αλλά και πείσματος. Δεν έκανε πίσω αν πίστευε πως πράττει κάτι σωστά. Μέσα στην κατοχή, ένα βράδυ, στο θέατρο ανάμεσα στους θεατές του, βρέθηκε ο Γερμανός Μαξ Μέρτεν, ο Ναζί που έστειλε πάνω από 50.000 Εβραίους της Θεσσαλονίκης στο Auschwitz, αφού πρώτα καταλήστευσε τις περιουσίες τους. Ο Μέρτεν ζήτησε επίμονα να δει τον Παπαγιανόπουλο για να τον συγχαρεί για την ερμηνεία του, όμως εκείνος αρνήθηκε ευσχήμως, αλλά το ίδιο επίμονα. Ο Μέρτεν ευτυχώς του άφησε συγχαρητήριο σημείωμα και όχι ειδοποίηση να περάσει από την Γκεστάπο. Σταθμός της θεατρικής πορείας του Διονύση Παπαγιανόπουλου στάθηκε η συμμετοχή του στο Μεγάλο Μας Τσίρκο, έργο του Ιάκου Βουκαμπανέλη που ανέβασε μέσα στη Χούντα ο θείασος Καρέζη Καζάκου. Η Τζέννη Καρέζη θυμάται. Όλα αυτά τα χρόνια τον θαύμαζα και τον αγαπούσα πολύ. Και έπειτα ήρθε η συνεργασία μας στο Μεγάλο Τσίρκο και εκεί πια τον ερωτεύτηκα με πάθος. Τι ηθοποιός, τι γνήσιος και τι Έλληνας ηθοποιός. Έπαιζε 4 ρόλους στο Μεγάλο Μας Τσίρκο και δεν τον είδα ποτέ, ούτε μία φορά, ούτε μία βραδιά, έναν ολόκληρο χρόνο, ένα χειμώνα και ένα καλοκαίρι που παίζονταν το έργο, δεν τον είδα μία φορά κουρασμένο. Ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος στο Μεγάλο Μας Τσίρκο υποδίθηκε τον Καραγκιόζη, τον Καραϊσκάκη, τον Βενιζέλο και τον Κολοκοτρώνη.
έχουν διασωθεί από εκείνη την παράσταση πέντε κουβέντες που λέει ο Κολοκοτρώνης. Ακούτε ωραία τώρα οι Έλληνες. Εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε. Και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αληθινή. Ωρε Παπαβλέσσα, σήκω και λαβόηθα με. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας. Κοιτάξτε το δικό σας. Πού είναι οι 3 του Σεπτέμβρη. Πού είναι το σύνταγμά σας. Ο Σεπτέμβρης είναι παιδί του Μάρτη και εσείς παιδιά δικά μας. Οι πεθαμένοι με τα πεθαμένα και οι ζωντανοί με τα ζωντανά. Ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος είτε υποδιόταν τον σκληρό ιδιοκτήτη του καμπαρέ της Τρούμπας, είτε τον αφελή κομματάρχη των Σπετσών, είτε ήταν ο αμετανόητος άρχοντας Φουρτουνάκης, ο γλυκύτατος τέλειος της Πάστα Φλόρας ή ο μπαμπάς της κακομαθημένης Τζούλιας στο κοροϊδάκι της Δεσποινίδος, μόλις γυρνούσε εκείνα τα μεγάλα μάτια του στην κάμερα και μας κοιτούσε, ξέραμε ότι πάντα μας λέει την αλήθεια του. Ακούσαμε αποσπάσματα από την εκπομπή του Φρέντι Γερμανού, το πορτρέτο της Πέμπτης, που προβλήθηκε στην ΕΡΤ το 1976. Ένα χρυσό ψαρό μέσα στη γυάλα και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό, πρασίνο μάτα και κοκκίνο μάλα, άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό. Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πω 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 πω. Κι αν σ' αγαπώ δεν θα σου το πω, το έχω για κακό να μην έχω μυστικό. Κι αν σ' αγαπώ δεν θα σ' αγαπώ, αν θα σου το πω ότι έχω μυστικό. Αυτά τα λέει ένα τραγουδάκι που τραγουδιέται σε θυμό σκοπό. Αντί να φάει γάτα το ψαράκι, το ψάρι τρώει τη γατούλα που αγαπώ. Κι αν σ' αγαπώ, δεν θα σ' αγαπώ, αν θα σου το πω ότι έχω μυστικό.